Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Χρήστος Γιαννούλης και αυτό είναι ένα ακόμα On Bet, τη στοιχηματική εκπομπή του On Sports που έχει στόχο να σας στείλει στο ταμείο. Συνεχίζονται οι μεγάλες διοργανώσεις και το Copa America φυσικά τραβάει το ενδιαφέρον με το Βραζιλία-Αργεντινή τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ένα παιχνίδι με το οποίο θα ασχοληθούμε αρκετά, γιατί έχουμε επιλέξει τόσο βασικό σημείο στην τετράδα μας, όσο και κάποια ειδικά στοιχήματα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Είναι άλλωστε η μητέρα των μαχών, όχι μόνο για τη Λατινική Αμερική, αλλά συνολικά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Έχουμε και παιχνίδια για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει. Οπότε πάμε να δούμε ποιες είναι οι βασικές μας επιλογές για αυτό το κουπόνι. Ξεκινάμε φυσικά με το Βραζιλία-Αργεντινή. Θα γίνει τεράστια μάχη ανάμεσα σε Λεσάο και την Αλμπισελέστε. Πιστεύουμε στην ισοπαλία, γιατί καμία από τις δύο ομάδες δεν θα ρισκάρει ιδιαίτερα. Το χ στο 3-15 είναι ένα πολύ ωραίο σημείο για να ξεκινήσουμε την τετράδα μας. Στον έτερο ημιτελικό του Κόπα Αμέρικα, το Χιλί Περού, έχουμε επιλέξει ξανά την ισοπαλία. Δύο ομάδες που επίσης είναι προσεκτικές στα αμυντικά τους καθήκοντα. Το χ στο 3 είναι μια εξίσου καλή επιλογή. Οπότε πάμε με το ενδεχόμενο να δούμε δύο παρατάσεις ημιτελικούς και προχωράμε με παιχνίδια από τα προκριματικά του Europa League. Ρούναβικ Μπαλιμένα. Έχουμε επιλέξει το Χ, είναι ομάδες μέτριες αμφότερες, δεν σκοράρουν εύκολα, οπότε μπορούν να μείνουν ακόμα και στο 0-0. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για το College Europa San Giulia, επίσης παιχνίδια τα προκριματικά του Europa League, το οποίο πιστεύουμε ότι δεν θα έχει πολλά γκολ. Πιο πιθανό αποτέλεσμα από όλα ισοπαλία. Χ στο 3-35, μια τετράδα που έχουμε επιλέξει αυτή τη φορά με ψηλές αποδόσεις, αλλά όχι απίθανες, για να έχουμε μεγαλύτερα κέρδη. Πάμε τώρα να δούμε και τα ειδικά στοιχήματα που έχουμε επιλέξει για εσάς, κυρίως από τους δύο ημιτελικούς του Copa America. Ξεκινάμε φυσικά με τον Βραζιλία-Αργεντινή. Έχουμε δει την ισοπαλία λοιπόν. Στηριζόμαστε σε ένα combo bet το οποίο λέει ότι πρέπει να σκοράρει πρώτη η Βραζιλία, να έχουμε ισοπαλία στο παιχνίδι και πάνω από 4,5 corner στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό θα αποφέρει απόδοση 12,50. Για το ίδιο μεγάλο μάτς ανάμεσα στη Βραζιλία και την Αργεντινή, πιστεύουμε ότι θα μπει γρήγορα ένα γκολ ανάμεσα στο πρώτο και στο 15ο λεπτό. Και επειδή θα είναι πολύ σκληρή η μάχη, μπορεί να υπάρχει και μια κόκκινη κάρτα και ο συνδυασμός αυτός θα φέρει απόδοση 9,5. Πάμε στον δεύτερο ημιτελικό, στο Χιλί Περού. Ο Αλέξης Σάντσες είναι πολύ πιθανό να σκοράρει πρώτος και αν η Χιλί προκριθεί μετά από γκολ του άσου της Arsenal, θα έχουμε συνολική απόδοση 5. Και τελευταία επιλογή στα Fanbet είναι το over 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, αν εξαρτήτως του ποιος θα σκοράρει, και να έχει η Χιλί πάνω από 5,5 corner σε όλο τον αγώνα. Αυτό θα φέρει απόδοση 6,5 και θα κλείσει έτσι την τετράδα των ειδικών στοιχημάτων. Και πάμε τελειώνοντας να δούμε ποια είναι η βόμβα που έχουμε επιλέξει για εσάς. Έχουμε λοιπόν τον αγώνα της Cardiff University με την Progress Niederkorn. Παιχνίδι και αυτό για τα προκριματικά του Europa League σε πολύ πρώιμη φάση βέβαια, μεταξύ δύο ομάδων πολύ αδύναμων στην Ευρώπη. Στο πρώτο παιχνίδι οι φιλοξενούμενοι είχαν κερδίσει πολύ εύκολα. Δύσκολα θα κινδυνεύσουν για την πρόκριση, αλλά οι γηπεδούχοι θα θέλουν τουλάχιστον να αποχαιρετήσουν ψηλά το κεφάλι. Οπότε ο άσος στο 4-15 είναι μια καλή επιλογή για να κλείσουμε έτσι τις προβλέψεις που έχουμε κάνει για εσάς. Αυτά ήταν λοιπόν όσα έχει επιλέξει το OnBet για εσάς για αυτό το τριήμερο που τρέχει το κουπόνι. Θα είμαστε μαζί την Παρασκευή με περισσότερες προβλέψεις.